Στην θέση του Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος εκλέχθηκε ο πρώην Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου και Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Εύρου, Αναστάσιος Τερζής. Οι 25 συνολικά συνεταιρισμοί έχουν ένα πανελλήνιο όργανο το οποίο έχει συντονιστικό ρόλο. Η νέα δομή του ΔΣ της Ομοσπονδίας πλέον έχει ως εξής: Πρόεδρος είναι ο Μπιλιράκης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος ο Τερζής Αναστάσιος, Γραμματέας ο Μαρίνος Ελευθέριος, Ταμείας ο Καφανέλης Πέτρος, Έφορος επί του Εκτελεστικού ο Μπουζιάννης Παύλος, ενώ τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού είναι η Καρούτα Βασιλική και η Μπελόνη Αγγελική. Η φαρμακοποία ανά την Ελλάδα έχουν συστήσει 25 συνεταιρισμούς, οι οποίες είναι συνεταιριστικές φαρμακαποθήκες, οι οποίες φυσικά αναλαμβάνουν το χονδρεμπόριο φαρμάκων, δηλαδή τα φάρμακα τα οποία φτάνουν στα φαρμακεία μας και τελικά διατίθενται στους πολίτες. Οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών μαζί με κάποιες ιδιωτικές φαρμακαποθήκες που λειτουργούν στην Ελλάδα είναι αυτοί που παίζουν ρόλο πολύ σημαντικό στην διακίνηση του φαρμάκου και αν δεν υπήρχαν αυτοί, στην ουσία η λειτουργία, η αλυσίδα διακίνησης του φαρμάκου στη χώρα θα υπήρχε, είχε ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχουν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο όλα αυτά τα χρόνια και πολύ μεγάλο ρόλο και σε αυτή την περίοδο την δύσκολη του COVID, καθώς όχι μόνο φρόντισαν για την έγκαιρη διακίνηση των φαρμάκων στα φαρμακεία όλης της χώρας, αλλά ταυτόχρονα ήταν αυτοί που διένυμαν και τα self-test από τις κεντρικές αποθήκες στα φαρμακεία, αλλά και δύο συνεταιρισμοί στην Ελλάδα είναι αυτοί που διανέμουν και τα εμβόλια COVID στα κέντρα τα εμβολιαστικά για να γίνεται ο εμβολιασμός. Ο δικός μας συνεταιρισμός που έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη καλύπτει τρεις νομούς, απασχολεί περίπου 52 άτομα προσωπικό, ενώ με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αφήνει στην τοπική κοινωνία περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συνεδρίασε στο πλαίσιο του κλεισίματος του Πανελλήνιου Συνεδρίου των Μελών του στη Λάρισα, οπότε και πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες. Το νέο ΔΣ της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος διαβεβαίωσε με ανακοίνωσή του ότι θα κάνει τα πάντα για να υπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα του συνόλου των συνεταιρισμών φαρμακοποιών. Οι συνεταιρισμοί έχουν ένα κεντρικό όργανο που λέγεται Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος, εκπροσωπεί και τους 25 συνεταιρισμούς. Έχει σαν σκοπό το συντονισμό των δράσεών τους, την επίλυση νομικών ζητημάτων, τη συνεργασία τους, γενικά την επίλυση όλων των προβλημάτων τους, φυσικά την αντιπροσώπευσή τους απέναντι στην πολιτεία και όποια προβλήματα αντιμετωπίζουν. Και είχα την τιμή στις τελευταίες εκλογές που διεξήχθηκαν περίπου από 10 μέρες να εκλεγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια στο Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγει και Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας. Είναι ένα ανανεωμένο διοικητικό συμβούλιο με ανθρώπους της δικιάς μας γενιάς, κατά κύριο λόγο, άξιους συναδέλφους από όλη την Ελλάδα και είναι και τιμή και για μας που είμαστε ένας μικρός συνεταιρισμός, ένας επαρχιακός συνεταιρισμός, να εκπροσωπούμαστε και στο διοικητικό συμβούλιο και σε αυτή τη θέση. Ο σκοπός μας βέβαια δεν είναι εδώ πλέον η πρόθεση των συμφέροντων της τοπικής επιχείρησης, η οποία έτσι καλώς γίνεται, αλλά τα γενικότερα προβλήματα και την προκλήση που αντιμετωπίζουν οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών, αλλά και ο κλάδος γενικότερα, ειδικά τη σημερινή εποχή που όλα αλλάζουν, οι εξελίξεις έχουν επιτευχθεί πάρα πολύ και θα πρέπει και το χονδρεμπόριο φαρμάκου να προσαρμοστεί, να αλλάξει μορφή, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των φαρμακοποιών αλλά και της κοινωνίας τελικά, γιατί όλοι στο τέλος λειτουργούμε για το καλό του πολίτη που θα χρειαστεί το φαρμακό του και ό,τι άλλο τέλος πάντων θα χρειαστεί να λάβει σε ένα φαρμακείο.